Ναι. Λοιπόν, σήμερα έχουμε βουβαλίσια μπριτζόλα εδώ. Θα την κάνουμε με μανιταράκια, κρεμμύδι και μαυροδάφνη πατρών. Λοιπόν, ξεκινάμε να βάζουμε λίγο λαδάκι στο τηγάνι. Θα κάψει. Θα αλατίσουμε την μπριτζολίτσα μας καλά. Και πιπεράκι. Το τηγάνι γέρνει λίγο, αλλά θα το αλφαδιάσουμε. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Κατεδαφίστηκε το τηγάνι, δεν πειράζει. Βρετάβα, δεν πειράζει. Θέσε την έβαλε. Δεν είχε κάψει καλά. Ήθελα να έχει κάψει λίγο ακόμα το τηγάνι. Θα βγάλουμε τη λούρα τα μανιτάρια εδώ. Και πολύ. Να του πάνε τα πρόβατα. Καλά. Κάποιοι μου είπαν πολύ, μια χαρά είναι. Γλυκό είναι, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Θα το ξύνω. Σαν να μεταλαβαίνετε την σειρά. Με λίγο κρασάκι μαυροδάφνη. Θα ψήνω και λίγο κόλπο. Θα μπω στο γυαλί, δεν ξέρω. Και σε λίγο μακάρι θα σου είχε το παιδί, σε 5 λεπτά θα το χτυπήσω λίγο. Μπουκαλίτσα.
Κόψε. Κόψε να ξεκινήσουμε. Το βουβαλάκι ψήστηκε. Πατάκι και λιγιά τσαχάρι. Ωραία. Μαλάκα, με την πρώτη δουλειά μου ήρθε καρναβάλι αμέσως. Αλήθεια, με την πρώτη δουλειά σου ήρθε καρναβάλι. Δες εδώ, ξεκινήσαμε. Δεν είπαμε που είμαστε όμως. Στον Πλημμυρό. Ναι, στον Πλημμυρό τα Μπελακίου είμαστε. Είμαστε σε ένα ποταμάκι που είναι κάτω την Αγία Μαρίνα, απέναντι την ταβέρνα του Λίγου. Παλιότερα ήταν πολύ ωραία εδώ πέρα. Άρα με τις πλημμύρες πέρυσι και την άκουσα.